Διοργανώνοντας συγκεντρώσεις σε 67 συνολικά πόλεις της χώρας, το ΠΑΜΕ κάλεσε και αυτό με τη σειρά του το λαό να συμμετάσχει στην 24ωρη προγραμματισμένη απεργία της 15ης Ιουνίου. Στο Αίγιο δεκάδες πολίτες βρέθηκαν στην πλατεία Αγίας Λαύρας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που μεταξύ άλλων έκανε λόγο για το ότι ήρθε η ώρα να σημάνει συναγερμός σε όλους τους εργασιακούς χώρους, στις λαϊκές συνοικίες, στους χώρους όπου συγκεντρώνεται η νεολαία. Κάθε εργασιακός χώρος, κλάδος και συνοικία θα πρέπει να μετατραπεί σε κέντρο αγωνιστικής εισπύρωσης, αλληλεγγύης και αντεπίθεσης. Μάχες παντού για να μην περάσουν τα μέτρα, μάχη παντού κατά των κομμάτων και της κυριαρχίας του κεφαλαίου, των στηριγμάτων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σωθεί ο λαός, όχι ο καπιταλισμός, όπως επιδιώκουν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, λαός και τα άλλα κόμματα του συστήματος. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, λαός και τα εξαπτέρυγά τους μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤΟΥ ετοιμάζουν ως πολιτικοί υπερέτες της δικτακτορίας των μονοπωλίων τις πιο αντιδραστικές λύσεις. Σύμμακός τους φυσικά είναι και οι πουλημένες ηγεσίες του εργοδοτικού συνδικαλισμού της ΓΕΣΕ, ΑΔΕΔΗ και των εμπορικών συλλόγων. Αυτές οι κινητοποιήσεις, επειδή πάρα πολλοί θα αναρωτιόνται, έχουν σαν στόχο και σκοπό κάτι το οποίο από αυτό το βήμα σε αυτή την πλατεία είχαμε πει στις προηγούμενες συγκεντρώσεις μας. Ότι εμείς εργαζόμενοι σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να πάρουμε το βάρος επάνω μας, να τραβήξουμε το κάρο όπως λέει ο λαός μας. Γιατί αν αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε εμείς που μπορούμε ακόμα, φανταστείτε τι έχει να γίνει από εκεί και κάτω στα χαμηλότερα παραγωγικά στρώματα του κλάδου. Η Ομοσπονδία μας Τροφίμων Ποτών και Γάλακτος, που την χάνει να είμαι και γραμματέας της, αυτή τη στιγμή συμπαραταγμένη με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, μαζί με πάρα πολλά άλλα δυναμικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα, έχουν κινητοποιήσει έναν ολόκληρο μηχανισμό, πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά, σε συνεργασία με τις δυνάμεις του κλάδου, για την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης στα τρόφιμα και τα ποτά. Για να κάνουμε και πιο κατανοητή την ομιλία, γιατί τα λόγια που θα λέμε εδώ θα πρέπει να είναι κατανοητά και να περνάνε στον κόσμο, αυτή τη στιγμή παλεύουμε για να πιάσουμε την τιμή ασφαλείας στα ημερομίσθια μας. Αυτό σημαίνει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αντιστεκόμαστε στα τρομοκρατικά διλήμματα, στους κυβερνητικούς και εργοδοτικούς εκβιασμούς. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, μετά από 1,5 χρόνο συνεχών σφυροκοπημάτων στο βιωτικό επίπεδο του λαού, μετά από αλλεπάλληλες φορολογικές επιδρομές, το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, τη μείωση των λαϊκών εισοδημάτων, την ανεργία, την ανέχεια που μαστίζει εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά, έρχονται και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή. Και είναι φυσικά ενταγμένο σε ένα σχέδιο μακρόχρονης επίθεσης με δύο ταυτόχρονα στόχους. Οι στόχοι αυτοί είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομική ολιγαρχία. Ο πρώτος στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η υπερσυσσόρευση κεφαλαίων, με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για το κεφάλαιο. Ο δεύτερος στόχος είναι να εξασφαλιστούν όλες εκείνες οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που είναι αναγκαίες για να δημιουργηθούν συνθήκες χωρίς εμπόδια για την κερδοφορία του κεφαλαίου για την περίοδο που θα ακολουθήσει μετά την κρίση.